μετά από 2 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, είναι θέμα τι να είναι αυτή η συνεισφορά μας σε μια τέτοια συζήτηση. Συμφωνούμε προφανώς με όλους τους προλαλήσαντες που ανέλησαν και το πολιτικό και το ιδεολογικό επίπεδο. Νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο να ρίξουμε μια ματιά, μια πρακτική ματιά, πώς εξελίσσεται η πραγματικότητα στο μπαγασιτικό κόλπο και να δούμε μέσα από αυτό και τις κάποιες πικρές διαπιστώσεις, αλλά και να δούμε και τη δικιά μας δράση εκεί. Στην εικόνα αυτή μπορεί να δει κανείς όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέσα στον μπαγασιτικό κόλπο. Ξεκινάμε από μια διαπίστωση που θα με συγχωρέσουν οι σύντροφοι στρατιωτικοί που ίσως μπω στα χωράφια τους, αλλά το πιο σημαντικό πρόβλημα που αναδείχθηκε από τα τελευταία 2 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία είναι η διοικητική μέρημνα. Η υποστήριξη δηλαδή σε στρατιωτικό υλικό, σε όπλα, σε αριθμό, σε ποικιλία, δοκιμές όπλων επί του πεδίου, μεταφορές, υλικό υποστήριξη, ανθρώπινο δυναμικό και άλλα. Είναι φανερό ότι όλα αυτά απορροφούν τεράστια κονδύλια που έρχονται σε βάρος της λαϊκής οικογένειας. Αν εξετάσουμε λοιπόν τα πράγματα κάτω από αυτή την οπτική γωνία, διαπιστώνουμε ότι οι ενέργειες του ΝΑΤΟ σε αυτή την κατεύθυνση, όπως έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές, εφαρμόζονται και στο παγασιτικό. Ο παγασιτικός όμως έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ένα κλειστό κυκλικό θαλάσσιο τοπίο διαμέτρου περίπου 20 χιλιόμετρων με 200.000 ψυχές να ζουν στη γύρω περιοχή. Φροντίζει η φύση να παρέχει πολύ καλές καιρικές συνθήκες, απαθή θαλάσσια παιδεία, άμεση πρόσβαση των πλοίων και κυρίως κατά μήκος της δυτικής πλευράς του πέταλου αυτού να περνάει η Εθνική Οδό με άμεση πρόσβαση για τις μεταφορές. Όλες λοιπόν οι εγκαταστάσεις στον κόλπο αποσκοπούν να ικανοποιήσουν αυτό, την ανάγκη διοικητικής μέρημνας του πολέμου. Και τι έχουμε τα τελευταία χρόνια? Μιλάμε για την τελευταία διετία. Απόφαση για νέο νάστασμο στην περιοχή του Αλμυρού, νότια της 111 πτέρυγας μάχης. Απόφαση να είναι ο τρίτος νάσταθμος της χώρας. Αναβάθμιση της 111 πτέρυγας μάχης με νέα όπλα και πραγματικά και πυρομαχικά. Γίναμε θεατές πρωτόγνωρων εκρήξεων με μορφής μανιταριού στην 111 κατά τις πυρκαγιές του 2023. Είναι φανερό ότι εκεί αποθηκεύονται εξειδικευμένα θερμοβαρικά όπλα και άλλα πυρομαχικά αμέσου δράσους, αμέσου επέμβασης. Η 111 είναι η αιχμή του δόρατος για όλες αυτές τις στρατιωτικές επεμβάσεις. Λίγο πιο πάνω έχουμε το 304 προκεχωρημένο εργοστάσιο βάσης αναβάθμισης αρμάτων, όπου η παραγωγή έχει εξελιχθεί σε πραγματικό μαραθώνα, καθημερινό μαραθώνα, σύμφωνα με συντρόφους και εργαζόμενους στο εργοστάσιο. Πιο πέρα, στο Στεφανοβίκιο έχουμε εγκατάσταση ελικοπτέρων Kiowa Warriors με άμεση αποστολή του στην Πολωνία κατά την αρχή του πολέμου και άμεση εμπλοκή της βάσης με το στρατιωτικό μέτωπο. Το Στεφανοβίκιο είχε μάλιστα αποφασιστεί να αναβαθμιστεί, τώρα βέβαια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 2023 υπάρχουν σκέψεις με την κατάσταση στην Καβάλα, δείχνοντας ότι όλο και πιο κοντά πλησιάζουμε τις βάσεις της διοικητικής μέρημνας στο στρατιωτικό μέτωπο. Οι Αμερικανοί στρατιώτες, περίπου 500 άτομα στο στρατόπεδο Γεωργούλα, μέσα στον ιστό της πόλης, στις παλιές εγκαταστάσεις της 33 ταξί. Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έχουμε προσπάθεια εγκατάστασης μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου της τάξης των 180.000 κυβικών μέτρων, δηλαδή μια εγκατάσταση της τάξης μιας μικρής βόμβας Χιροσίμα σε απόσταση 3,5 χιλιόμετρα από την πόλη, ούτε καν τους δικούς τους στοιχειώδεις όρους Σοβέτο 3, δηλαδή απόστασης 5 χιλιόμετρα από τις συγκιστικές εγκαταστάσεις, δεν σέβονται για να εξυπηρετήσουν ακριβώς τα δικά τους συμφέροντα. Και εμείς προσπαθούμε τα τελευταία 2 χρόνια να κοινωνήσουμε τα αντικείμενα της ειρήνης και όλων των διαπλεκόμενων αυτών συμφερόντων με πάνω από 35 δράσεις σε μηνιαία βάση σε αυτά τα τελευταία 2 χρόνια. Γίνεται πραγματικά μια αξιόλογη μάχη
παρουσίασμα στην πόλη. Στο τέλος, αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε κάποιες διαπιστώσεις για τη δουλειά μας εκεί. Πρώτα απ' όλα, είναι φανερό ότι οι δράσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον πόλεμο απλώνονται σε όλες τις διαδικασίες και της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής της περιοχής. Έχουμε αποθράσινση κυριολεκτικά σε πολύ μεγάλο βαθμό όλων αυτών των δυνάμεων. Δεν υπολογίζουν καμία ανθρώπινη ζωή. Θέλουν να εγκαταστήσουν το LNG ακόμα πιο κοντά στην πόλη. Και μιλάμε και για καταστροφές στην 111 πτέρυγα μάχης, οι οποίες καταστρέψαν ένα πεδίο υγρού της γύρω στα 2-2,5 χιλιόμετρα γύρω από τη βάση, οι εκρήξεις του καλοκαιριού. Είναι φανερό ότι λόγω των σοβαρών επενδύσεων φαίνεται ότι το αμερικανικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο επιθυμεί διακαώς τον πόλεμο, προσβλέποντας σε τεράστια και οικονομικά και γεωπολιτικά κέρδη. Προφανώς οι απαιτήσεις στη δουλειά μας στην τοπική κοινωνία με παρέμβαση και ανάδειξη των θεμάτων της ειρήνης μπορεί να λειτουργήσει σοβαρά ως ένα ταξικό εργαλείο με σοβαρή διεισδυτική ικανότητα, αναδεικνύοντας επιτακτικά την ανάγκη και όλων αυτών των μηχανισμών με ανθρώπινο δυναμικό. Τέλος, η δράση μας απαιτεί εξειδικευμένες δράσεις και στόχους, ανάδειξη των προβλημάτων, τεκμηριωμένες απαντήσεις αν επιθυμούμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ.